Τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή, τι συνέβη το προηγούμενο διάστημα και οδήγησε στην κακή σοδιά, στο πούμε έτσι, και ποια είναι η ένστασή σας σχετικά με τον τρόπο αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ? Κοιτάξτε να δείτε, τώρα είναι αυτό που έλεγε και πριν και ο κύριος Μαυρίδης, ότι η φετινή χρονιά είναι λίγο περίεργη. Υπάρχουν πολλά θέματα και όπως βγαίνουν και καινούργια βέβαια, θα πούμε και λίγο πιο κάτω, γιατί ήδη θα αντιμετωπίσουμε και σοβαρό πρόβλημα στη δικιά μας περιοχή, ειδικά και με την επιτραπέζια ντομάτα, που είναι μια καλλιέργεια που μπαίνει σε αρκετά στρέμματα στην περιοχή. Ναι. Τώρα όσον αφορά για τα ρεβίθια και τις φακές, την περίοδο της ανοβρίας που είχαμε την άνοιξη και το χειμώνα, δηλαδή από το Φλεβάρι και μετά, ουσιαστικά τα φυτά αυτά δεν αναπτύχθηκαν, δεν πήραν το ανάλογο ύψος για να μπορούν να θεριστούν. Και υπήρξε σοβαρό θέμα, πάρα πολλά από αυτά, για να μην πω σχεδόν το 100% στην περιοχή, έχουν μείνει αθέριστα γιατί δεν μπορεί να γίνει συκομιδή μηχανικά με τίποτα. Α, μάλιστα. Και υπάρχει σοβαρό θέμα. Και επειδή ο κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν προβλέπει αυτό το πράγμα, κάναμε ένα έγγραφο στο Υπουργείο, προσπαθούμε να δούμε μια αποκατάσταση της ζημίας ή μέσω ψέας ή κάποιας άλλης διαδικασίας από μεριάς του Υπουργείου. Για πόσα στρέμματα μιλάμε περίπου? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα κομμάτι στη δικιά μας περιοχή που μιλάμε περίπου ρεβίθια και φακές κοντά στα 3.000 στρέμματα συνολικά. Μάλιστα. Βέβαια ένα κομμάτι έχει να κάνει και από τη μεριά του Βοΐου, που εκεί και εκεί υπάρχει το θέμα και σε αυτή την περιοχή. Εμείς το βλέπουμε συνδυαστικά όλοι μαζί να μπορέσουμε να το προχωρήσουμε όσο το δυνατόν, να μπορέσουν κάποιοι παραγωγοί να αποζημιωθούν για την καλλιέργεια αυτή. Αυτό συνέβη, ήταν αποτέλεσμα της ανοβρίας του προηγούμενου διαστήματος? Είναι καθαρά αποτέλεσμα της ανοβρίας και τα σιτηρά στη δικιά μας περιοχή ουσιαστικά τα πρόλαβαν οι βροχές που υπήρξαν μετά. Και μπορούσαν να έχουν και μια παραγωγή, γιατί το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και σε κάποια ξερικά χωράφια στα σιτηρά. Βέβαια δεν είναι τόσο μεγάλο όσο είναι αυτό με τις φακές και με το ρεβίθι. Μάλιστα. Είπατε και ότι μιλάμε και για ένα προϊόν που σε κάποιες περιοχές είναι και βιολογικό, ειδικά στις περιοχές που είναι προς τα σύνορα με την Αλβανία, που είναι μια αρκετά μεγάλη καλλιέργεια προς τα εκεί, που υπάρχει σοβαρό θέμα. Μάλιστα. Είπατε ότι προκύπτουν και άλλα προβλήματα, όπως είναι η επιτραπέζια ντομάτα. Τι συμβαίνει εκεί? Ναι, κοιτάξτε, τώρα αυτό έχει να κάνει βέβαια καθαρά με τα ζητήματα του κορονοϊού και τα θέματα που θα έχουμε από εδώ και πέρα. Φαίνεται ότι η φετινή χρονιά δεν θα κυλήσει καθόλου ομαλά. Στη δικιά μας περιοχή καλλιεργούνται κοντά στα 1.000 στρέμματα επιτραπέζιας ντομάτας. Είναι η ντομάτα αυτή που είναι για σαλάτα, δηλαδή, που λέμε, η υπαίθρια. Μία από τις πιο ακριβές καλλιέργειες που υπάρχει γενικότερα στον κλάδο, αρκεί να σκεφτείτε ότι μόνο το τμήμα της παραγωγής ανά στρέμμα αγγίζει τα έξοδα κοντά στα 1.800 ευρώ. Και όταν μιλάμε για τη συνολική παραγωγή με διαλογητήρια και με όλα αυτά στη μέση, φτάνει κοντά στα 3.000 ευρώ. Και εκεί υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Το διάστημα αυτό δεν υπάρχει αγοριστική ζήτηση καθόλου. Με αποτέλεσμα, ήδη ενώ έπρεπε να έχουν προχωρήσει σε μεγάλη ποσότητα. Οι αγορές που κατευθύνεται αυτή η ντομάτα, ποιες είναι? Είναι χώρη αγορά, είναι στο εξωτερικό? Είναι χώρη αγορά συνήθως, και συνήθως ήταν οι τουριστικές περιοχές και κάποια σούπερ μάρκετ. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια εισαγωγή στην ντομάτα που σήμερα η τιμή η οποία βγαίνει στις κεντρικές λαχαναγορές είναι ουσιαστικά ασύμφωνη να προχωρήσουν και στην εισκόμιση του προϊόντος, δηλαδή. Μάλιστα. Να σας πω δηλαδή ότι οι τιμές από φέτος στο χωράφι, το διάστημα αυτό που μιλάμε, είναι στα 10 λεπτά που δεν συμφέρει ούτε να πεις να βάλω τους ανθρώπους να τη μαζέψουν. Ούτε και το κόστος, έτσι. Πώς να μαζέψεις τα 1.700 το στρέμμα που μας έλεγες? Μάλιστα. Και μιλάμε για μια καλλιέργεια η οποία έχει 5 με 8 τόνους στο στρέμμα απόδοση, που αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να το πάρουν και ήδη σας λέω ότι υπάρχει θέμα. Και είναι μια δυναμική καλλιέργεια δηλαδή στην περιοχή, γιατί χρειάζεται και πολύ προσωπικό, πολλοίς κόσμος δουλεύει στην καλλιέργεια αυτή, δηλαδή πέραν από τους αγρότες τους ίδιους, είναι μια καλλιέργεια που χρειάζεται πολλά εργατικά χέρια.